Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον αδερφό Στέφανο μαζί μας, τον καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς όρισες Στέφανε. Αλλά πριν αρχίσουμε αυτά τα πολύ σπουδαία που έχεις να μας πεις για τη μουσική, μια και είσαι και παθών από τη μουσική που αγαπούσες προηγουμένως και να μας ακούσουν οι φίλοι νομίζω με ενδιαφέρον και περισσότερο τα παιδιά που πέφτουν θύματα αυτής της καταστάσεως, θα μου επιτρέψεις να αναφέρω δύο λόγια μόνο για το θέμα του Ιούδα που προέκυψε τώρα και βλέπουμε πολλά βιβλία, αγαπητοί φίλοι, που βγαίνουν για να απενοχοποιήσουν τον Ιούδα. Δήθεν ότι η Αγία Γραφή δεν μιλάει σωστά για αυτό το πρόσωπο. Και πώς αρχίζει τώρα αυτή η ιστορία. Πρώτος ο Πάπας, ο καινούριος Πάπας, ο φωτισμένος Πάπας, μας είπε ότι ο Ιούδας πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στον Ιούδα και να δούμε ότι και αυτό συνέβαλε στο θεϊκό σχέδιο. Άρα δεν είναι τόσο αποδιοπομπαίος τράγος. Δηλαδή με λίγα λόγια να αγιοποιήσουμε τον Ιούδα. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω μέσα από το Ευαγγέλιο που το πιστεύουμε ότι είναι λόγος του Θεού, λόγος του Αγίου Πνεύματος και δεν παίρνει από κανένα Πάπα και κανένα πρόσωπο της Εκκλησίας, οποιοδήποτε Άγιο, το Ευαγγέλιο είναι σεβαστό και δεν μπορεί να γυρίσει σε τίποτα ανάποδα από όπως θέλει η γνώμη ανθρώπων. Λοιπόν, τι λέει το Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ο Ιούδας είναι ο Υιός της Απολίας. Τι θα πει ο Υιός της Απολίας, ότι ο Ιούδας κολάστηκε, έχασε την ψυχή του και μάλιστα λέει παρακάτω, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου των Αποστόλων και του Ευαγγελίου και των συγγραφέων του Ευαγγελίου. Δεύτερον, Λουκάς 6 κεφάλαιο, στίχος 16. Πέστε το αυτό που σας παρακαλώ να το ακούσει και το Βατικανό αυτό, ότι λέει ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει, θα με παραδώσει στους εχθρούς μου. Αν ο Ιούδας ήταν όργανο της Θείας Προνοίας, όπως λένε μερικοί ψευδός, γιατί αυτοκτόνησε, είναι απλό το θέμα. Αφού εκτελούσε μια διατεταγμένη υπηρεσία και ένα καλό έργο για την ανθρωπότητα. Λοιπόν, δεν μπορούσε ο Χριστός να παραδοθεί δίχως τον Ιούδα. Άνετα, ο ίδιος πήγε στην Ιερουσαλήμ και ο Θεός. Πηγαίνουμε στην Ιερουσαλήμ και ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί, λέει, και μετά σε τρεις μέρες θα αναστηθεί. Δεν χρειαζόταν τον Ιούδα δηλαδή. Εξάλλου είπε ότι κάθε μέρα ήμουνα στο ναό και κήρυτα. Τι ήρθατε λες και έτσι, κρυβόμουνα. Λοιπόν, είναι ο μαθητής ο χαμένος, ο κολασμένος. Ποιοι όμως βάζουν τον Πάπα να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των Ευαγγελίων, αφού λέει πως ο Ιούδας είναι σχεδόν Άγιος, ποιοι τον βάζουν τώρα παραμονές Πάσχα, συνήθως γίνονται αυτά. Μήπως είναι οι ίδιοι εχθροί του Χριστού, οι Εβραίοι, οι Μεγαλοεβραίοι, οι Σιωνιστές, ποιοι είναι αυτοί και ορίζουν τον κόσμο και τα μέσα επικοινωνίας, παρασύροντας και τον Πάπα μαζί τους να επισφραγίσει αυτό που λένε αυτοί και στηρίζοντας το παραμύθι της δυσφημίσεως για κάποιον δίθε αρχαίο πάπυρο που βρήκανε, λέει, και τον έχει γράψει ο Ιούδας. Θα διαβάσουμε τώρα και Ευαγγέλιο του Ιούδα. Τι άλλο εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και συγγνώμη που σου πήρα το χρόνο. Σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών. Λοιπόν, ο αγαπητός Στέφανος τώρα θα μας μιλήσει για το πώς ξεκίνησε το κίνημα της μουσικής rave. Έτσι. Ναι, αυτό ξεκίνησε με το που βγήκανε τα πρώτα ηλεκτρονικά μηχανήματα και βγήκε στην αρχή με τη μορφή της disco, μετά εξελίχθηκε στην τέκνο. Αν θυμάστε και τον Jean-Michel Jarre, έναν που έπαιζε ηλεκτρονική μουσική. Ναι, ναι, πώς βέβαια. Είχε πάει και στην Κίνα και λοιπά. Και στην Κίνα, ναι, ναι. Είχε κάνει μια συναυλία. Και είναι για πρώτη φορά στην ιστορία βγαίνει μουσική χωρίς ανθρώπινα όργανα. Χωρίς να παίζει κιθάρα, βιολί, δεν παίζει κανένας. Πατάνε κάποια κουμπιά. Στα ηλεκτρονικού τύπου, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Και συνθέτει εκεί πέρα τη μουσική ο δίθεν μουσικός, γιατί μόνο μουσική δεν είναι αυτό το πράγμα. Και μετά την εκτελεί. Δεν έχει παίξει κάποιος όργανα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει παλαιότερα. Και φυσικά είναι από μίμης της μουσικής, διότι δεν έχει βάθος. Και ανθρώπινο συνέστημα. Έχει... Και κάποιον άνθρωπο. Είναι πολύ κατωτέρας ποιότητος και δεν επηρεάζει την ψυχή όπως την επηρεάζει ένα απλό όργανο. Πολλό μάλλον όταν συνθέτεται από άτομα αντίχριστα, κατωτέρου επίπεδου, που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα ικανοποιήσουν τα κατώτερα πάθη τους και πώς θα παρασύρουν και τους άλλους στην ίδια νοοτροπία. Είναι μια μουσική μαζανθρώπων, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι, που δεν έχει τίποτα το συναισθηματικό
το θετικό που να προσφέρει στον άνθρωπο μια πνευματική έξαρση, ας πούμε, αυτού που συνήθως λέμε ότι η μουσική μας ανεβάζει, ας πούμε, όπως είναι η βυζαντινή μουσική, που απευθύνεται έτσι μέσα στο ψυχικό υπόβαθρο του ανθρώπου και τον ανεβάζει ψυχικά κλπ. Έτσι. Έχει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά. Ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή έχει καθαρά, θα αποδειχθεί ότι έχει το πνεύμα το πονηρό μέσα. Μάλιστα. Το σατανικό που έχει την ταραχή μέσα. Μπράβο, ακριβώς. Έχει τη βρωμιά. Και όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μέσω της μουσικής, δηλαδή ο ήχος, όπως ο λόγος κάνει τον άνθρωπο, φέρνει σε μια ψυχική κατάσταση τον άνθρωπο, έτσι και ο ήχος μπορεί αντιστοίχως να φέρει τον άνθρωπο σε μια ψυχολογική κατάσταση, καλή ή κακή. Έχει λένε τεράστια δύναμη η μουσική. Ναι, τεράστια δύναμη. Λένε ότι πολλές φορές μια μουσική που είναι έτσι πολύ, που επαναλαμβάνεται μηχανικά και με μεγάλη δύναμη, με πολλά ντεσιμπέλ, κάνει τον άνθρωπο να χαλαρώνει τις επιθυμίες του και μπορεί να πάρει ναρκωτικά εκείνη την ώρα, να πιει περισσότερο από το κανονικό, δηλαδή να ξεφύγει τελείως από το καθιερωμένο του στοιχείο, ας πούμε. Και με τα λουλούδια, δεν λένε ότι άμα βάλεις μια απαλή μουσική στο λουλούδι, ανθρώπων την ανθίζει, ναι. Για μέρες. Όταν βάλεις μια μουσική, βάλεις τα, αυτά τα φρικιαστικά, τα τώρα τελευταία που έχουν βγει, τα metal και αυτά τα rave και όλα αυτά τα κλαμπατσίμπανα. Αυτός ο ήχος πέφτει πάνω στο λουλούδι, δηλαδή, το καταστρέφει. Επηρεάζεται. Πολλό, μάλλον ο άνθρωπος που καταλαβαίνει και τη γλώσσα σε αυτές τις μουσικές, γιατί στέλνουν μηνύματα. Και έχει και εγκέφαλο ο άνθρωπος, ο οποίος επηρεάζεται από διάφορες συχνότητες που χρησιμοποιούν στην ηλεκτρονική μουσική. Θα τα πούμε. Λοιπόν, αργότερα. Να πούμε πώς ξεκίνησε αυτό το κίνημα της rave μουσικής. Ναι, σας είπα ότι ξεκίνησε από την disco, μετά ήρθε η techno μουσική, μετά ήρθε η house, που είναι μια εξέλιξη της disco. Ναι. Και τέλος, μετά, αυτά είναι rave μουσική. Η house είναι rave μουσική πλέον. Μάλιστα. Είναι disco μουσική, αλλά ηλεκτρονική. Δεν παίζει κανένα, δεν τραγουδάει κανένα. Σωστά. Βέβαια, σε μερικές φορές τραγουδάνε κιόλας, το έχουν μπλέξει στη house που είναι πιο ήπια. Η house οθεί περισσότερο τον άνθρωπο στην πορνεία. Έχει αυτό το και στα ναρκωτικά, στα έκσταση τα λεγόμενα. Μάλιστα. Η house. Μετά βγήκαν ακόμα χειρότερες μουσικές, πολύ κατώτερες, όπως είναι η trance, η drum and bass, η και πολλά acid. Τα οποία εμείς δεν τα πολύ ξέρουμε, τα ξέρουν οι καλά, ναι, αυτά εκείνοι είναι που είναι, ασχολούνται. Της νεολαίας καθαρά. Ναι, ναι. Παρόλο που τα ακούνε καθημερινά, οι παλαιότεροι σήμερα ακούνε όλοι rave μουσική, απλά δεν ξέρουν ποιο είναι rave μουσική. Ακούν όλες τις ειδήσεις, έχω ακούσει rave στοιχεία μέσα σε ελληνικά τραγούδια και όπου μπορείτε να φανταστείτε, σε διαφημίσεις, παντού πλέον έχει μπει rave για τα καλά μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Να. Η rave μουσική. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο για τα πάρτι, δηλαδή πώς συγκεντρώνουν αυτοί οι άνθρωποι για να λατρέψουν έτσι κατά κάποιο τρόπο τα είδωλά τους, ας πούμε, και να ακούσουν αυτό το ίδιο στη μουσική. Και ποιες μέρες και ώρες γίνεται αυτή η σύναξη των πιστών της ηλεκτρονικής rave κλπ. Αυτοί διαλέγουν κυρίως σε μεγάλα μαγαζιά, πολύ γνωστά μαγαζιά, αλλά το κάνουν και πιο καταχθόνια, ας πούμε, παλαιότερα ειδικά που ήταν πιο, δεν είχε εξελιχθεί ακόμα στην Ελλάδα, ειδικά στην Ορθόδοξη Ελλάδα, ναι, ναι, ναι. Γιατί έξω γίνεται χαμός. Έξω διοργανώνονται μέχρι και πάρτι, δεκαήμερα, ναι, γίνονται ολόκληρες παρελάσεις με τη rave σκηνή. Μάλιστα. Με ομοφυλόφιλους και έσχη τα οποία εμείς ούτε καν μας περνάνε από το μυαλό, αλλά σκοπός τους είναι να κάνουν και την Ελλάδα έτσι. Μάλιστα. Σκοπός τους είναι αυτός. Βέβαια. Παλαιότερα, κύριε Βασίλη, διοργανώνονταν σε γκαράζ, σε παλιά εργοστάσια, σε χωράφια, σε δάση, απόμερα πάντοτε, για να κάνουν τις βρωμίες τους. Μάλιστα. Μαγειρεύανε μέσα σε σούπες, μανιτάρια δηλητηριώδη, τα οποία άμα φας ένα μικρό, μια μικρή ποσότητα, διεγείρουν κάποια κέντρα και έχει μια εφορία ο άλλος και νομίζει ότι, ας πούμε, έχει μια πνευματικότητα, μάλιστα, αν είναι δυνατόν να είναι. Και χημικά, ναρκωτικά και λοιπά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, LSD, σε παραλίες, στην Πάτρα, στο καρναβάλι, διοργανώνονται πάρα πολλά rave party γύρω από την Πάτρα. Σε απόμερα μέρη για να μπορούν να κάνουν τις βρωμιές τους οι νέοι.
Επίσης διοργανώνονται επιμελώς τα τελευταία χρόνια διήμερα και τριήμερα πάρτι, rave. Δηλαδή κοιμούνται όπου να είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν έχουν που να κοιμηθούν. Στη Σαμοθράκη, ας πούμε, όπου ξέρουμε είναι και από τα αγαπημένα μέρη των σατανιστών, η Σαμοθράκη. Διοργανώνουν οι ρεϊβάδες εκεί πέρα επιμελώς στη Σαμοθράκη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Συνέχεια τους αρέσει η Σαμοθράκη. Και ειδικά το καλοκαίρι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι είναι πολύ αργά το βράδυ, ξεκινάει. Περίπου 10 με 11 το βράδυ, μέχρι 7, 8, 9 το πρωί. Όσο πάρει. Και κυρίως, ανάλογα με την κατάσταση. Σαββάτο βράδυ είναι τα πιο δυνατά πάρτι και οι πιο γνωστοί DJs απ' έξω, για να μην πηγαίνουν οι νέος στην εκκλησία την Κυριακή. Αυτό θέλω. Δηλαδή, όταν εμείς μπαίνουμε στην εκκλησία, όλοι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, αυτός ακόμα σχολάει από την... Από τη... Είναι αδύνατο να πάει στην εκκλησία. Είναι πτώμα. Ασωτεία. Είναι πτώμα, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του και έτσι εξουδετερωθεί. Ναι. Από απόψεως... Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά πάντοτε κάνουν πάρτι, πάντοτε και παραμονές. Ναι. Πάντοτε. Είναι 100% αυτό που θα γίνει. Αρέσεις με του λυκού μαθήτη, λιπάνι δείξεις με αλλιέα δίθου, αλλά μετανοούντα με, δέξε ο Θεός και σώσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε εν μέσω σε προσήλωσα, η παράνομη των καταδίκων, και λόγι την πλευρά σου εξεκαινήσα, ο ελεήμων, τα φύν δε κατεδέξω, όλοι σας άδουντας πύλας και ανέστης πρίμερος, πέδρα μόν γυναίκες φιλήσε και απήγγειλα αποστόλης την έγερση, υπερυψούμενες ότι όλοι γνωσιν άγγελοι, ευλογημένε Κύριε δόξα. Ποιο λόγο τώρα πιστεύεις ότι τραβιούνται οι νέοι από την ηλεκτρονική μουσική και από τα πάρτι αυτά? Τους τραβάει περισσότερο, άλλοι πάνε από άγνοια, επειδή δεν ξέρουν και από περιέργεια. Άλλοι πάλι πάνε για να ξεφαντώσουν, για να ξεδώσουν. Άλλοι πάνε για να πορνέψουν, γιατί υπάρχει το στοιχείο της πορνείας πολύ έντονο. Βέβαια. Στα πάρτι αυτά. Άλλοι πάλι επειδή έχουν κακή ανατροφή από τους γονείς τους, δεν είναι ορθόδοξοι οι γονείς, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Μάθαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, σου λέει εκεί πέρα χοροπηδάνε. Το ένα φέρνει το άλλο και το λοιπόν. Το άλλο και πάνε. Και μετά καταλήγουν πρεζάκηδες οι περισσότεροι. Ναι. Στην Ομόνοια καταλήγουν. Στην Ομόνοια καταλήγουν. Ναι. Από τη μόδα τραβιώνται, ας πούμε, γιατί και αυτό το που λέγεται μόδα είναι σατανικό πράγμα. Δηλαδή επιβάλλει κάτι ο σατανάς στην ανθρωπότητα δίχως κριτική. Δεν λες δεν θα το φορέσω εκείνο, είναι μόδα σου λέει. Δηλαδή είναι θέσφατο. Έχει δηλαδή και ο σατανάς τα δικά του θέσφατα. Εντολοδότηση είναι η μόδα. Ναι, είναι ένα δόγμα η μόδα. Όπως ο χριστιανός έχει το δόγμα της Αγίας Τριάδος, έχει το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως Παρθένου και Μαρίας κλπ. Έτσι και ο σατανάς έχει ορισμένα δόγματα. Σου λέει αυτό είναι τελείωση. Όχι, περί της ασπήλου συλλήψεως το έχουν οι παπικοί. Όχι, εννοώ, ασπήλο σύλληψη εννοώ ότι δεν πήγε με... Δεν έγινε με ανδρικό σπέρμα η σύλληψη του Χριστού, έγινε δι' Αγίου Πνεύματος. Ναι, ναι. Έτσι.
Λοιπόν, τώρα, το κράτος τι κάνει και οι γονείς τι κάνουν? Το κράτος βασικά, τώρα τελευταία, έχει αρχίσει και διοργανώνει και αυτό παρόμοιες εκδηλώσεις και φέρνει τους σατανιστές, ειδικά η Δήμαρχος των Αθηνών, η κυρία Μπακογιάννη, έφερε τους χειρότερους σατανιστές της γης, ονόματα τα οποία είναι, έχουν πάει μέχρι και στα δικαστήρια επειδή βρίζουν τον Χριστό, άτομα τα οποία έχουν κάνει πράγματα που δεν τολμώ να τα πω, ναι. Δεν θέλω να τα πω καν, δηλαδή είναι τόσο αισχρά αυτά που έχουν κάνει και φορά. Στο ίδιο τους το σώμα, ναι. Ούτε καν σε άλλους, για να, είναι, να δίνουν το παράδειγμα και στους άλλους. Υπάρχει μια χαλαρότητα, σου λέει αυτό είναι διάσημο το συγκρότημα. Όπως κάνανε με έναν εαυτό. Αντίχριστη τελείως. Αφού του Σλέιερ και τον Μέρλιν Μάνσον, τους αρχισατανιστές, τους πιο διαστροφικούς ανθρώπους στη γη ολόκληρη. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Αυτό πρέπει να ανησυχήσει πολύ σε αυτόν. Τον λένε τον Rolling Stone, τον Τζάγκερ. Ο οποίος παίρνει την κοκαίνη με το κιλό, ξέρω εγώ κλπ. Και τον όπου πάει, τον προσκυνάνε πρωθυπουργοί, ξέρεις. Τι πράγμα είναι αυτό, είναι φοβερό δηλαδή. Όλο τον άλλο, τον Τζάγκσον, τον τρελόν, του δίνουν χειραψίες όλοι οι μεγάλοι. Λοιπόν, δεν εξηγείται παρά με το ότι ο Σατανάς τους βάζει εκεί πέρα να δώσουν τιμή σε πρόσωπα τα οποία είναι όχι μόνο άχρηστα, αλλά φοβερά επιζήμια για την Ευαγγελία. Είναι, καταστρέφουν κυριολεκτικά μέρος της παγκόσμιας νεολαίας. Αυτά είναι δηλαδή τα φοβερά πράγματα. Τώρα, υπάρχει κάποιος έλεγχος στο όριο ηλικίας? Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Όποιος θέλει μπαίνει. Εντάξει, άμα δει κανένα παιδάκι δεν το βάζει μέσα. Ναι. Αλλά ως επιτοπλίστων και για να μην πέσει στον νόμο, ας πούμε, ότι είναι... Δεν το βάζει, άμα το πάει με το μάτι, δεν δείχνεις καμία ταυτότητα. Δηλαδή, μπαίνεις και 15 χρονών μέσα και πίνει αλκοόλ, πίνει ναρκωτικά, τα βρίσκουν εκεί μέσα όλα. Ό,τι θέλεις βρίσκεις μέσα στα πάρτι, δεν υπάρχει έλεγχο. Ναι. Δεν ελέγχει κανένας τίποτα. Τώρα κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Στέφανε. Έχει σχέση η rave μουσική με κάποια θρησκεία, κάποιο θρησκευτικό κίνημα? Είναι ανακατεμένη δηλαδή με κάτι άλλο για να σερβιριστεί έτσι καλύτερα? Η rave μουσική, να καταλάβετε, ειδικά η trans, είναι αυτοκόλλητη με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Δηλαδή είναι ένα και το αυτό. Από τη στιγμή που κάποιος ακούει την trans μουσική, θα σας πω δύο λόγια για την trans ιδιαίτερα, γιατί αυτή είναι που κάνει θράψη, κάνει πάταγο. Μάλιστα. Και σας υπενθυμίζω ότι τα ακούμε αυτά και τα ακούνε όλοι και εσείς τα ακούτε και όλοι σήμερα ακούνε rave μουσική και δεν το ξέρουν. Τα αρχίζουν και την πασάρουν πλαγίως μέσα στις διαφημίσεις, σιγά σιγά μέσα στα ελληνικά πετάνε επιρροές οι λεγόμενες, στοιχεία και σιγά σιγά να έχεις να συνηθίζει ο κόσμος την ηλεκτρονική μουσική η οποία είναι, έχει πάρα πολύ δύναμη πάνω στον άνθρωπο. Γιατί ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ακριβώς επειδή είναι με κομπιούτερ, ο κομπιούτερ όλοι γνωρίζουν τι δυνατότητες έχει σήμερα. Τεράστιες δυνατότητες. Κοινή, η δύναμη που πέφτει στο, μέσα στον άνθρωπο, στο αυτί του ανθρώπου, του παραλύει κάποια κέντρα ίσως στον εγκέφαλο. Κάτι κάνει. Όχι να παραλύει, που και αυτό πιστεύω που μπορεί να το κάνει, αλλά δεν έχει γίνει. Τα υποβαθμίζει. Τα επηρεάζει. Τα επηρεάζει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο ακριβώς, δεν είμαι ειδικός. Αλλά χρησιμοποιούν πολύ χαμηλές συχνότητες, τελείως υποτονικές. Και πολύ υψηλές συχνότητες στη μουσική, την ηλεκτρονική, σε σημείο που δεν ακούγονται. Δεν τις ακούς. Αλλά την ώρα που ακούς όλους τους ήχους, έχει βάλει 10 ήχους, έχει βάλει το beat, τον ρυθμό, έχει βάλει 2-3 όργανα μέσα να παίζουν και έχει βάλει και 2-3 ήχους οι οποίοι σου φτιάχνουν τη διάθεση. Δηλαδή θα σε ξεσηκώσει, θα σε κάνει να είσαι κατάθλιψη. Δίχως να τους ακούς, από αυτούς. Δίχως να τους ακούς. Λίγο να ακούς τις συχνότητες αυτές επηρεάζει. Ναι, αυτές οι συχνότητες δεν ακούγονται. Είναι τόσο υψηλές που δεν πάει το ανθρώπινο αυτή, δεν μπορεί να τις πιάσει. Έχει τρομερή δύναμη η ηλεκτρονική μουσική. Κι όμως αυτές οι συχνότητες επιδρούν. Τώρα, βεβαίως. Κάτι άλλο σκέφτηκα εδώ. Μήπως και οι συχνότητες από τις τηλεοράσεις, τα σήματα των σταθμών ή των κινητών που δεν τα ακούμε, είναι και αυτά σήματα. Είναι και αυτά, πώς το λένε, ταλαντώσεις είναι. Έτσι δεν είναι, όπως είναι και ο ήχος. Μήπως αυτά επιδρούν στον άνθρωπο και δημιουργούν καρκίνο, δημιουργούν τρέλα, δημιουργούν κλπ. Τα κινητά το έχουν ομολογήσει οι ίδιοι οι κατασκευαστές ότι κάνουν κακό στον χρήστη. Τώρα να πούμε λίγο για τη θρησκεία που είπατε. Ναι, ναι, ήθελα να προχωρήσω.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτή η ερώτηση που κάνετε, πολύ σημαντική. Έχουν στοιχεία από Ινδουισμό, από Βουδισμό. Ανάβουν όλοι τα αστικάκια τα λεγόμενα, αυτά τα ινδικά που βάζουν, ναι, μάλιστα. Που μυρίζουν τα αρωματικά στίξ. Πώς έχουμε εμείς το λιβάνι, αυτοί έχουν αυτά. Εμείς πλέον τα έχουμε συνηθίσει αυτά σαν στικάκια. Ναι, εμείς τα συνηθίσαμε, αλλά οι Ινδοί αυτά τα έχουν για τη λατρεία τους. Δεν τα έχουν έτσι, ναι. Και εμάς μας τα έχουν φέρει εδώ πέρα λαού λαού από τη Ρέιβ, φέρανε και τους Ινδούς εδώ πέρα και έχουμε και τη γιόγκα να μας την πασάρουν σαν αδυνάτισμα και γυμναστική. Ενώ η γιόγκα στην ουσία είναι αυτοπραγμάτωση, ναι, να πιστεύεις ότι εσύ θα γίνεις Θεός μόνος. Είναι ολόκληρη θρησκεία. Άρα έχουμε να κάνουμε πλέον με μια θρησκευτική μουσική μέσα στην οποία διδάσκεται το ΟΜ, το λεγόμενο, ένα επιφώνημα το οποίο κάνουν στο διαλογισμό, ναι, πάνω στην αυτοπραγμάτωση. Πιστεύουν στην συμπαντική ολότητα, ότι όλοι είμαστε θεοί και τρελά πράγματα, αυτά, ναι, ασύλλητα πράγματα, δηλαδή ανοησίες. Υπάρχουν συγκροτήματα με ονόματα θρησκευτικά, όπως Πράνα, αυτό είναι από Ινδουισμό κρατάει, ναι, το όνομα. Σαμσάρα, ξέρω εγώ. Σαμσάρα δεν υπάρχει, αυτό είναι πάλι από Ινδουισμό. Πανδουισμό. Δεν υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει όμως Σίβα Σιντάπου, που είναι από το Θεό το Σίβα, που είναι της καταστροφής. Οπότε βλέπουμε ότι διδάσκεται πλαγίως, αλλά και καθέτος. Πλαγίως μεν, γιατί δεν κάθεται κανένας να σε διδάξει, αλλά βάλε όνομα εδώ, βάλε στο φυλάδιο που διαφημίζεις, βάλε 2-3 φάτσες, βάζουν πάνω ξωτικά, νεράιδες, πασάρουν το μυστικισμό. Δεν θα δεις ποτέ το Σταυρό του Κυρίου, όχι, στη Ρέιβ, ουδέποτε, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως η ροκ μουσική έβριζε για τον Χριστό. Τώρα δεν ξέρω αν η Ρέιβ και αυτή συνεχίζει το ίδιο τροπάριο. Δηλαδή να, κατά κάποιο τρόπο να επιτίθεται στο πρόσωπο του Χριστού. Με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Πάρα πολύ πλαγίως. Δηλαδή η Ρέιβ κοιτάει πρώτα να σε μπάσει στην αίρεση και πολύ πλάγια σου πασάρει και το όνομα του Σατανά. Δηλαδή στη Ρέιβ μέσα κυκλοφοράνε καταρχήν μέσα στα πάρτι όλοι σαν τρελοί. Ντύνονται σαν παλαβή, λες και είναι. Σαν παλαβή, δηλαδή φοράνε σκούφους με χρώματα, όλοι φοράνε φωσφοριζέ, κυκλοφοράνε με σφυρίχτρες, το παίζουνε τρελή δηλαδή. Τρελή. Κανονικά. Οι κοπέλες είναι γυμνές με μπικίνι μόνο και λες και έχουν πάει στην παραλία, μέσα στο μαγαζί τώρα αυτά. Εν τω μεταξύ ο ήχος είναι πάρα πολύ δυνατός. Συνήθως βάζουν Decibel, 18 kW. 18.000 ναι. Τα ντεσιμπέλ αυτά που δεν αντέχει ο ανθρώπινος. Τα αντέχει, θα σου χαλάσει τα τύμπανα. Άρα έχουμε τους μελλοντικούς κουφούς, όπως είχε πει ένας γιατρός. Σήμερα λέει αυτοί θα είναι κουφοί σε λίγο. Α, βέβαια, με τόσα ντεσιμπέλ. Μέσα να δουλεύουμε στο αεροδρόμιο. Που είναι τα αεροπλάνα εκεί που έχουν. Και ακόμα χειρότερα, φωνάζεις. Είμαστε έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα. Και μου φωνάζετε εσείς και σου λέω, μου φωνάζει μόλις τη δύναμη. Δεν ακούς τίποτα. 18.000 βατ. Είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά. Και απορεί κανένας πως δεν έχει μπει έλεγχος αυτά από το κράτος που μου είπατε πριν και τι κάνει το κράτος. Φαίνεται σε αυτά τα πράγματα τι κάνει το κράτος. Δεν υπάρχει έλεγχος για το αλκοόλ, δεν υπάρχει έλεγχος για τα ναρκωτικά, δεν υπάρχει έλεγχος για τον ήχο. Και μπορεί να το παρουσιάζουν και σαν πολιτισμό, έτσι. Ένα στοιχείο του πολιτισμού. Μουσική σου λέει είναι πολιτισμός. Το Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να τους φέρνει αυτούς εδώ πέρα. Δεν έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά πλαγίως το κάνουν και αυτό, δηλαδή με το να φέρουν να διοργανώνουν ας πούμε ένα φεστιβάλ υπέρ του Ινδουισμού. Ναι. Αφού η ρέιβ μουσική διδάσκει τον Ινδουισμό, τον διδάσκει κανονικά, σημαίνει ότι μόλις μάθεις τον Ινδουισμό και δεις και τα Ινδουιστικά σύμβολα στη ρέιβ μουσική, θα πας μετά στη ρέιβ. Oh.
Λοιπόν, τώρα έχουμε μια ερώτηση, η οποία λέει, ποια μουσική είναι τόσο βλαβερή σαν και αυτή, η οποία προκαλεί ακόμα και αυτοκτονίες. Δηλαδή, και η rave μουσική και αυτή η εξωφρενική μουσική που μπορεί να λέγεται λίγο διαφορετικά, να την πούμε punk ή να την πούμε rock ή να την πούμε οτιδήποτε, έτσι δεν είναι, παιδί, αποτέλεσμα έχει στο τέλος. Πάλι και αυτή με τα decibel τρελαίνει τον άνθρωπο, πάλι και αυτή οδηγεί στα ναρκωτικά και σε κάποιο είδος άλλης θρησκείας, εξωτικής θρησκείας κλπ. Και όλα αυτά. Επομένως τώρα, όλες αυτές συνηγορούν στο να κάνουν τον άνθρωπο να τρελαθεί, να φύγει από το Θεό, να βγάλει και το υπόλοιπο Άγιο Πνεύμα που έχει μείνει μέσα του ως Ορθόδοξος βαπτισμένος και να οδηγηθεί πλέον από τον Σατανά στην αυτοκτονία. Αυτό που λέγαμε για τον Ιούδα προηγουμένως. Η πιο επικίνδυνη είναι η metal μουσική. Υπάρχει μουσική metal η οποία λες αυτό είναι για βόδια, δεν είναι για άνθρωπο. Και μέσα χτυπιούνται με τέτοιο τρόπο οι άνθρωποι που λες δεν είναι δυνατόν να βλέπω τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί. Ούτε οι δαιμονισμένοι δεν χτυπιούνται έτσι. Ούτε οι δαιμονισμένοι. Και ακριβώς αυτό το metal είναι σίδερο. Είναι σίδερο. Σαν να ξεκουβαλάει ένα καράβι σίδερα στην παραλία. Έτσι δεν ακούγεται. Έπρεπε να λέγεται metal. Αυτό έπρεπε να λεγόταν μουσική του Σατανά. Ναι. Γιατί και τα λόγια μέσα είναι του Σατανά κανονικά. Υμνούνε, πλέκουν ολόκληρα εγκόμια στο Σατανά τα συγκροτήματα τη metal μουσική. Και τα θύματα τους υποστηρίζουν ότι το κάνουν για το εμπόριο. Αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι επιμένουν, παρόλο που τους πάνε σε δικαστήρια. Και είχε βγει ο συγχωρημένος ο Ανδρέας από την Αυστραλία, είχε βγάλει μια ωραία δουλειά, ο οποίος ήταν μέλος ροκ συγκροτήματος, πολύ γνωστού. Είχε βγάλει αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Βιντεοκασέτα. Ναι. Στην οποία απεδείκνυε ότι, μάλλον έδειχνε ότι εγώ έχω βγάλει δίσκους, λέει, πολλούς δίσκους. Δεν γίνεται άμα αντιστρέψουμε το δίσκο να βγάλουμε μηνύματα. Αυτό που παρατηρείται πολλές φορές, τα αντίστροφα μηνύματα, δεν γίνεται επίτηδες. Αυτοί τι κάνουνε, βάζουνε το δίσκο στη μέση και αρχίζουν και διαβάζουνε και κάνουνε τις τελετές τους και περιέργως εμφανίζονται αυτά τα ανάποδα μηνύματα. Λέει, δεν γίνεται, λέει, με τίποτα να το κάνω αυτό. Πώς το κάνουνε, δεν ξέρω, λέει, το βάζουνε στη μέση και διαβάζουνε. Και ξαφνικά παρουσιάζονται. Δεν μπορεί να το κάνει επίτηδες, δηλαδή. Ναι, δεν έχει δοθεί ερμηνεία ακριβώς αυτό το στα αντίθετα, πώς γίνονται τα αντίθετα μηνύματα. Γιατί βρήκανε και Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν τέτοια μέσα. Ναι, αλλά μόλις ψάξανε τα πιστεύω τους, είδαν ότι δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία, οπότε πάλι εξηγείται. Έδωσαν έδαφος. Δεν βρέθηκε κανένας Ορθόδοξος να. Ας πούμε, κανένας βυζαντινή μουσική, να μας βρουν. Να μας βρουν έναν δίσκο βυζαντινής μουσικής να περιέχει. Ναι, Κωνσταντίνου Πολιτών. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, είναι μεταφυσικό το θέμα αυτό. Είναι θρησκευτική μουσική. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Ποιο? Θέλω να πω το εξής, με συγχωρείς, Στέφανε. Το ότι δηλαδή υπάρχει στην αντίστροφη, στο γύρισμα του αντίστροφου του δίσκου, ένα μήνυμα, δεν είναι ότι έχει βάλει το χέρι του άνθρωπος, αλλά είναι μεταφυσικό. Δηλαδή, σατανική επιρροή είναι που βάζει αυτά τα λόγια μέσα. Δηλαδή, παίρνει εξουσία ο Σατανάς, επειδή ο άνθρωπος αυτός τον παρακαλάει, παραδείγματος χάρη, να πετύχει ο δίσκος του με οποιοδήποτε κόστος, ας πούμε, είναι σαν να του παραδίδει η ψυχή του, δηλαδή, μπορεί ο Σατανάς να ενεργήσει. Σαν να του βάζει ένα τίμημα, θα λέγαμε, ναι. Ίσως. Και ο Σατανάς έχει τη δύναμη, δηλαδή, ο Σατανάς μετά, να τον βάλει στο δίσκο του αυτό. Ναι. Έτσι, ότι εγώ σου δίνω αυτό που θες, ας πούμε, αλλά θα έχεις και αυτό μέσα στο δίσκο σου, ναι. Οπότε θα είναι ένα μήνυμα υποσυνείδητο. Μάλιστα. Και τώρα, πώς μπορεί κανείς να προφυλαχθεί από αυτά τα πράγματα. Τι θα προτείνουμε και στους νέους και σε αυτούς οι οποίοι εν τη αγνία τους, έτσι σαν μόδα το παίρνουν, γιατί μην βάλουμε τώρα ότι όλα τα παιδιά τα Ελληνόπουλα είναι σατανιστές και θέλουν εκείνα αυτό, έχουν μια κλίση, όπως είπες, δεν είναι καλά τοποθετημένοι, δεν έχουν μια σχέση με την Ορθοδοξία, δηλαδή δεν έχουν ακούσει κατήχηση τα παιδιά, οι γονείς τους είναι αδιάφοροι προς τη θρησκεία και όλα αυτά και μετά το επόμενο στάδιο, ας πούμε, έρχεται και γίνεται έτσι, γιατί και ένα μικρό παιδί τώρα 15-16 χρονών μπορεί να είναι θύμα της τηλεοράσεως, μπορεί το ένα και το άλλο, αλλά δεν είναι πρόθυμο να πάει να κάνει μια σατανική τελετή, γιατί δεν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Ναι, δεν έχει προχωρήσει. Αλλά τώρα φαίνεται άλλο, όπως είπατε πριν. Κοιτάξτε. Είναι πολύ δύσκολο άμα δεν έχεις μάθει από νωρίς να σκέφτεσαι, να ξεκινήσεις και να τα δεχτείς τα σωστά πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο
το να τα ακούσεις τα σωστά, γιατί τα σωστά τα ακούνε όλοι σήμερα. Αλλά το θέμα είναι ποιος τα δέχεται. Γιατί λέει ο Σταυρός του Κυρίου, της Ιουδαίης σκάνδαλο, της δε έλυση μορία για τους Έλληνες. Όχι ότι δεν μάθανε, μάθανε, αλλά δεν το δεχτήκανε. Mm-hmm. Οπότε σήμερα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το δόγμα της μόδας, όπως είπατε πάλι, προτιμάνε οι άνθρωποι το σκότος παρά το φως. Προτιμάνε τη μόδα τη λεγόμενη, λες και είναι κυρία αυτή η μόδα, λες και είναι κάποιο πρόσωπο, ναι, ναι, ναι. Ή τέλος πάντων λες και προέκυψε βάσει κάποιου λογικού συμπεράσματου ή ερεύνης. Ναι, ναι. Πώς φέρει πειν μας πασάρουν οι ληστές σαν επιστήμη ότι είμαστε από τον Πίθηκο, ενώ δεν είναι επιστήμη αυτό, αυτό είναι θεωρία. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, ούτε πρόκειται να αποδειχθεί. Γιατί η επιστήμη δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Δεν τις έχει. Αυτά τα λένε επιστήμονες. Αλλά τι επιστήμονες, οι σωστοί επιστήμονες. Κάθε και σου εξηγεί, σου λέει έτσι και έτσι, παιδί μου, σου εξηγεί το φως. Αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι είμαστε από τον Πίθηκο ο περισσότερος κόσμος. Τώρα αυτοί έχουν πάθει ένα είδος ζημιάς. Αυτοί που λένε ότι είναι από τον Πίθηκο. Γιατί αποδείχεται ότι το ανθρώπινο DNA μοιάζει πιο πολύ με το ποντικό παρά με το Πίθηκο. Έχουμε πιο συγγενικό DNA με το ποντικό. Και αυτό το ξέραν τα εργαστήρια, διότι ξέρεις όλα τα περισσότερα πειράματα, αγαπητοί φίλοι, ναι, τηλεθεατές, γινόντουσαν με ποντικούς. Στα εργαστήρια ήταν γεμάτα από λευκά ποντίκια τα οποία ήταν πειραματόζωα. Γιατί το αίμα του ποντικού έχει εικόνα ίδια με του ανθρώπου. Δηλαδή τα αιμοσφαίρια του μοιάζουν, τα ερυθρά, τα λευκά αιμοσφαίρια, του ουρικό οξύ του ποντικού μοιάζει με του ανθρώπου. Και βρήκανε τώρα το DNA του ποντικού και το πιο παράξενο ακόμα, μια δροσοφύλλα, μια μικρή πεταλούδα. Μοιάζει με τον ανθρώπου περισσότερο από ό,τι μοιάζει με τον Πίθηκο. Λοιπόν, άρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να καταγόμαστε από τον ποντικό παρά από τον Πίθηκο. Επιστημονικό δεδομένο. Άρα λοιπόν βλέπουμε όπως είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν τόσες πολλές αντιφάσεις και έχουν πέσει σε ένα φαράγγι, ένα grand canyon αντιφάσεων οι εξελικτικοί αυτοί του Δαρβίνου, οι ψευτοεπιστήμονες, που πλέον δεν εξηγείται το πώς πιστεύουν, ίσως να είναι και να υποκινούνται δηλαδή από κάποιους ανθρώπους και να τα επιμένουν επίτηδες. Δηλαδή τόσο πολλές αντιφάσεις έχουν πέσει. Τρομερές αντιφάσεις. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως όποιος άνθρωπος ξέρει τις γραφές, διαβάζει τις Άγιες Γραφές, ανοίγει το πνεύμα του και βλέπει την πραγματικότητα. Καταλαβαίνει τις παγίδες του Σατανά, ότι αυτό είναι σατανική παγίδα κλπ. Κλπ. Γιατί λέει και ο Μέγας Βασίλειος, μεγάλος γκρεμός η άγνοια των γραφών. Δηλαδή, για να καταλάβεις τις γραφές πρέπει να έχεις και λίγο Άγιο Πνεύμα. Να έχεις φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τις γραφές, δεν έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι τα θύματα της κακώς εννοωμένης επιστήμης, της κακής μουσικής, όπως μας είπες προηγουμένως, ηλεκτρονική και rave και όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά περιπλέκονται μέσα σε έναν ιστό και ο Θεός να τους βοηθήσει μετά, διότι βρίσκονται σε ένα πέλαγος άγνοιας τρομερής. Που αν δεν ζητήσουν από τον Θεό, τον ίδιο τον Θεό, να τους βοηθήσει και να τους ανοίξει το μυαλό και να καταλάβουν, δεν πρόκειται να πάρουν χαμπάρι το τι κάνει η μία μουσική και η άλλη. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί, κάποιοι από τους τηλεθεατές μας, θα λένε: μα τι λένε τώρα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Παντού το Σατανά βρίσκουν. Δηλαδή και τα πάτη τους φταίνε των παιδιών, πάνε να χαρούνε. Ναι, αλλά ξέρετε τι είναι εσωτερικότητα. Εγώ τα ξέρω απ' έξω αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν τα έζησες. Καταλαβατε. Εσύ τα έζησες δηλαδή, στο πετσί σου. Μπράβο. Εγώ διοργάνωσα και πάρτι. Δηλαδή τα ξέρω. Τα ξέρω. Βάλαμε και την black light, βάλαμε μέσα και τα στρόμπο, αυτά τα ξέρουν. Αυτοί που πάνε καταλαβαίνουν ότι. Ναι, τα παιδιά που θα ακούνε. Βεβαίως. Υπάρχουν ειδικά φωτορυθμικά, ένα που αναβοσβήνει και σε ζαλίζει τα μάτια. Ναι, γι' αυτό δεν μπορεί να κάτσει. Για να κρύβει κάποιες κινήσεις, δηλαδή φαίνεται το πρώτο σου βήμα και το τρίτο. Το δεύτερο δεν φαίνεται, ναι, γιατί αναβοσβήνει αυτό. Υπάρχει ο αρνητικός φωτισμός, τον οποίο βάζουν επιμελώς μέσα στα πάρτι, ο οποίος δείχνει περισσότερο τα φωσφοριζέ, τα χρώματα. Παρά τα άλλα. Και γενικώς είναι αρνητικός φωτισμός, δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς. Ναι, καταλαβαίνω. Τα βάλαμε όλα αυτά και εμείς, τα κάναμε αυτά τα πράγματα. Βάλα και καπνό, βάζουν μέσα ένα καπνό εκεί πέρα από το πουθενά. Αφού πάγος σε είναι. Κάποια πάρτι πάνε να πνιγούν οι άνθρωποι από τον καπνό. Είναι σαν πάγος αυτό το πράγμα, είναι ένα κρύο έτσι. Είναι χημικό και μυρίζει λεμόνι. Είναι κρύο χημικό. Ναι. Το οποίο άμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά βλέπουμε που είναι. Αρχίζει τα φώτα γίνονται κόκκινα πράσινα. Ναι, πρόβλημα. Που μπαίνει ο καπνός μπροστά. Αρχίζει και δημιουργείται πρόβλημα, δηλαδή ασφυξία και μπορεί να πεθάνει. Έχουν πεθάνει άτομα μέσα σε πάρτι.
Είχαν βγάλει μια νεκρή από την Τούμπα. Μια κοπέλα. Όποιοι ασχολούνται θα το θυμούνται αυτό το πράγμα. Εγώ είχα συνεφέρει μια κοπέλα έξω από το Ρόδον πριν μερικά χρόνια. Την οποία την κοιτάζανε οι φίλοι της, ξαφνικά οι φίλοι της, όλοι που δίθεν είναι έξυπνοι, ξαφνικά την κοιτάζανε, λες και όχι ότι εγώ ήμουνα έξυπνος. Αλλά εντάξει, εγώ βρέθηκα εκείνη τη στιγμή, είχα δει κάποια πράγματα, της σήκωσα τα πόδια για να συνέλθει από τη λιποθυμία και πάλι καλά συνήλθε. Και ούτε ευχαριστώ δεν μου είπε. Καλά, δεν πειράζει. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι περιμένει ο νέος να δει πρώτα το κακό, όπως και εγώ δηλαδή. Εγώ είδα πρώτα το κακό, έπαθα και έμαθα. Το καλύτερο είναι εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πούμε στον νέο πριν πάθει να μάθει, να τα δεχτεί. Διότι τα είδαμε και του τα λέμε. Δεν είναι ότι μιλάμε απ' έξω. Για βιβλία, ας πούμε. Είμαστε, ναι. Ή τα... Παθώντες. Ή έχουμε προκατάληψη, είμαστε παθώντες, ναι. Και του τα λέμε χαρτί και καλαμάρι, όπως έχουν. Ναι, και ναι. Τα ναρκωτικά τα ξέρουμε ποια είναι. Και το LSD και τα μανιτάρια και τα. Έκσταση. Αυτό ναι, τα αλκοόλ. Αυτά. Τα αλκοόλ, ναι. Πού τα αλκοόλ δεν είναι. Μπόμπε δίνουν, τέλος πάντων. Τώρα το έκσταση αυτό τι είναι, τι είδους. Το έκσταση περιέχει MDMA. Να σας πω. Ναι. Περιέχει MDMA, είναι κάποιες ουσίες αυτές. MDA, MDMA, οι οποίες δημιουργούν μία εφορία στο στέρνο κυρίως και αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο. Δηλαδή, ένας ας πούμε που έχει κόμπλεξ κοινωνικό, μόλις φάει ένα έκσταση. Ναι, του σταματάνε οι αναστολές του. Αυτό είναι. Και έχεις πολύ δύναμη να χορέψεις. Χορέψεις 5-6 ώρες και την άλλη μέρα μπορεί να πάρει τα πόδια σου. Όπως με την κόκα, το ίδιο πράγμα. Ξόδεψες την ενέργειά σου την προηγούμενη μέρα και την άλλη μέρα σε ράκος. Όχι ακριβώς, γιατί άμα χορεύει κάποιος χωρίς λόγο, που κανένας δεν χορεύει για κάποιο λόγο, εκτός εντάξει τους παραδοσιακούς χορούς, όλα αυτά που χορεύουν χτυπιούνται είναι καθαρά για να τους βλέπουν οι άλλοι τα κάνουν. Όποιος χορεύει χωρίς να έχει πάρει ναρκωτικά, την άλλη μέρα μόλις κοιμηθεί θα είναι μια χαρά. Αυτός που χορεύει και έχει πάρει το έκσταση, το χάπι, ξέχωρα που μπορεί να πάθει αφυδάτωση και να μείνει, όπως είχε πάθει η κοπελίτσα. Ή άμα δεν ξέρει και το μπλέξει με αλκοόλ, πάλι μπορείς να μείνεις. Κάνει συνέργεια. Είναι δύσκολο αυτό. Ναι, είναι ανάλογα. Και το αλκοόλ ανεβαίνει πολύ γρήγορα η πολλαπλασιάζεται η δύναμη του χαπιού που τρως. Επίσης, άμα το πάρεις ολόκληρο, πάει και προσκολάται στο σηκώτη και λιώνει και σου προκαλεί τεράστιες ζημίες στο στομάχι. Μέχρι και έλκο στομάχου μπορεί πολύ γρήγορα. Γενικά είναι τόσο μεγάλες οι ζημιές και η τρέλα που μπορεί να σου προκαλέσει αυτό το κίνημα, το οποίο όχι να πας στο πάρτι δεν αξίζει, αλλά ούτε καν να δεις την τηλεόραση, ξέρω εγώ, μία, ναι, ούτε απ' έξω. Οπωσδήποτε σου κάνει κάποια ζημιά. Επειδή όμως η ώρα πέρασε σχεδόν και έχουμε 3 λεπτά ακόμα, 2,5 λεπτά, θα ήθελα έτσι να μας πεις τι άλλο μπορεί να μας πεις πάνω σε αυτό το θέμα, να το συνοψίσουμε, ώστε να λάβουν μια σφαιρική έτσι εντύπωση. Τι θα έλεγες για τους νέους, ας πούμε, που έχουν να προφυλαχτούν και από τα ίδια αυτά της μουσικής και από τις συγκεντρώσεις αυτών των ανθρώπων, να μην είναι άκρητοι, ας πούμε, στο τι θα πάνε να δούνε. Αν τους βιάσει κάποιος τη συνείδηση και τους πει πάρε αυτό, να μην το πάρουν, γιατί δεν ξέρουν τι αποτέλεσμα θα έχει ένα χάπι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να πεθάνεις κιόλας. Δεν ξέρεις τι είναι. Μπορεί να έχει μέσα βιτριόλι το χάπι. Λέμε τώρα, εντάξει. Δεν έχει βρεθεί. Και το ποτό. Αλλά μπορεί να έχει, ναι. Και το ποτό. Δεν λένε ότι βάζανε καύσιμα αεροπλάνο στα ποτά μέσα. Δεν βγάζεις άκρη με αυτά. Βέβαια, πετάγονται μετά και λένε, καλά, σήμερα δεν ξέρεις και τι τρως. Καλά, και επειδή δεν ξέρεις τι τρως, πρέπει να πάει να πίνεις ό,τι να είναι. Ναι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Θα μπορεί να διασκεδάσει ένας άνθρωπος μέχρι το σημείο που δεν χάνει τον έλεγχο του μυαλού του. Γιατί μόλις χάσει τον έλεγχο του μυαλού του, εκεί την ώρα θα μπει το κακό μέσα, θα μπει ο κατάλληλος άνθρωπος, θα του δώσει ένα φάρμακο, θα του δώσει κάτι, θα τον επίσει κλπ. Και θα τον βάλει μέσα σε οργιώδεις καταστάσεις, ας πούμε με ναρκωτικά και τέτοια, και από εκεί κινδυνεύει, φτάνει σε ένα σημείο, το τρίτο στάδιο, που ο θάνατος είναι στο παραπέντε. Το έτσι πάρει, γίνεται. Σιγά, το ένα, σιγά, του δίνει, ναι, το ένα. Το ένα σκαλοπάτι, το άλλο. Ενδίδει στο πρώτο, πα στο δεύτερο. Ενδίδει στο δεύτερο, πα στο τρίτο. Σε τέταρτο δεν υπάρχει. Δεν το τελείωσε εκεί πέρα. Γιατί αρχίζει και θάβεται η συνείδηση. Θυμήθηκα τώρα, ναι. Ναι. Θυμήθηκα τώρα. Α, και δεν σε άφησα πάρα πολύ να μιλήσει, τέλος πάντων. Καταλάβαμε ορισμένα πράγματα, γιατί και αυτά θέλουν πολλές ώρες. Δεν είναι τώρα έτσι για μία εκπομπή. Θα ξανακάνουμε εκπομπή γι' αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον νομίζω και για τους αγαπητούς φίλους και ειδικά για τους νέους που ακούνε, έτσι. Έλεγε ότι ένα στην Ομόνια, το άκουσα εγώ από φίλο του αυτό, του κάνανε μια δόση θανατηφόρα. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι πεθαίνει. Και του λέει, Αλέξη, του λέει, τώρα εγώ πεθαίνω.
Και έπεσε κάτω, λέει, στην Ομόνοια, χειμώνα ήταν κιόλα, σε μια αγωνία εκεί τότε που φτιάχναν την Ομόνοια, να θυμάσαι. Και είδε, λέει, πρώτα τον Σατανά. Τελικά δεν πέθανε αυτό. Είδε πρώτα τον Σατανά και του λέει: τώρα σε λίγο θα είσαι δικό μου, σου παίρνω την ψυχή. Και λέει: Χριστέ μου, λέει αυτό. Και με το που λέει: Χριστέ μου, βλέπει τον Χριστό. Και του λέει: πρόσεχε, θα σου σώσω τη ζωή τώρα, του λέει. Αλλά πρόσεχε από εδώ και πέρα. Τι θα κάνει τα βήματά σου. Δηλαδή, επάνω στο μεγάλο ζόρι και στο θάνατο, είδε ότι φανερώθηκαν οι δύο αντίθετε προσωπικότητε. Του Σατανά που είναι του κακού και του Χριστού που θέλει να σώσει τον Αμαρτωλό, έστω και την τελευταία στιγμή. Επειδή είπε μόνο τη λέξη αυτή, κάτι του, μέσα του κινήθηκε, ας πούμε, και είπε Χριστέ μου, δηλαδή έφτασε στο αμήν ο άνθρωπος. Μιλάμε για 25-27 χρονών παιδί, ας πούμε, κλπ. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Και να σε έχουμε πάλι στην εκπομπή μας, σε μια άλλη εκπομπή. Να πούμε περισσότερα και να τα ακούνε περισσότερο οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν. Γιατί ο μεγαλύτερος τώρα αργέται να πάει σε αυτά τα πράγματα, ακούει τη μουσική αυτή και λέει: όχι, εδώ θα με κουφάνουνε. Ο μεγαλύτερος πάει στα σκυλάδικα πάνε. Ναι, πάει σε σκυλάδικα, υπάρχει άλλος τρόπος για αυτό. Έτσι, είναι καλυμμένος από. Άλλη λούμπα. Άλλη λούμπα αυτή. Τα σκυλάδικα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε. Να έχετε πάντα την ευχή του Κυρίου να ακούτε τις εκπομπές μας και αν βλέπετε ότι κάποιο χρήσιμο υπάρχει, να μεταδίδετε και στους άλλους μία ωραία κουβέντα, κάποιο χρήσιμο μήνυμα. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι κοντά σας, χαίρετε. Χαίρετε, Κύριε.